Σήμερα, αγάπες γλυκές, τι έχουμε? Σήμερα έχουμε βραδιά ποίησης. Να περάσουμε όμορφα, να περάσουμε μια όμορφη ποιητική βραδιά. Πάνω απ' όλα με επίπεδο, με πολύ νόημα, διασκέδαση. Έτσι, αυτά είναι που πρέπει να γίνουν. Όλο το After Sports Café είναι καλλιτέχνες. Ποιούνε τέχνη. Η ποίηση, μία από τις δύο βασικές κατηγορίες του λόγου, του έμετρου λόγου, έναντι του πεζού λόγου και του διαλόγου και κατ' επέκταση της λογοτεχνίας. Ήτανε ανέκαθεν δύσκολο να οριστεί και γι' αυτό έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί ανά τους αιώνες. Σύμφωνα με τον Αργεντίνο συγγραφέα Χόρχε Λούις Μπόρχες, ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου, διαμέσου λέξεων, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους. Τι είναι ποίηση, ο λόγος, αυτό που μιλάμε ρε παιδιά, μπορεί να δημιουργηθεί ποίηση. Πολλές φορές, τι χτυπάει έτσι γαμώ το κερατό μου? Δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν είμαι. Γιούρδα, είσαι ένα ποίημα μιας νύχτας, δίχως τέλος, και κάθε μέρας όνειρο, ζωής δίχως το πέος. Μα ύπαρξη σου έφερε της ονείροξης σκοπό και κάθε γυναίκας οργασμό έκανες πολλαπλό. Κοστζάλ, αν έχαθείς, έκανες και δάκρυσε, ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή. Καλησπέρα στον Κοστζάλ. Τρελό αγόρι, εκπληκτικό το ποίημα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα την επαγγελία, αλλά ο Κοστζάλ μας κάνει ένα ζέσταμα. Θα σας διαβάσω κάποια ποίηματά μου σήμερα, για να ξεκινήσω, να δώσω το έναυσμα, να δώσω το boom, αυτό που κάνει αυτός που είναι στο που τρέχουνε και που κάνει boom το όπλο για να ξεκινήσουμε αυτό. Την έναρξη μωρέ, με λίγα λόγια, σας το κάνω και παραστατικά, άντε να πούμε. Τίτλος: Φρούτα και παπούτσια, μία ματωμένη ιστορία ακόμα. Ξεκινώ. Μανάβης και τα κουνάς. Ο Μανάβης υπάρχει μόνο στη λαϊκή και στην καφετέρια. Αλλά ο τακουνάς υπήρχε κάποτε. Σόλες, τακούνια, ράματα. Ράματα πολλά για τη γούνα τους είχε το πριγκιπικό ζεύγος. Με δέρμα ή με ξύλο, χαχαχα, ρώταγε ειρωνικά τον υποκόμο. Και ο υποκόμος κουβάλαγε το βάρος της κουλτούρας των λίγων, των τακουνάδων. Θα αρχίσω με ένα ποίημα το οποίο λέγεται «Η Τατούφα». «Η Τατούφα». «Η Τατούφα». Πολύ όμορφα. «Σαν συλλαβή βραδίγλωσου γκουρέα με τατού, σε ένα σοκάκι όμορφο κουρέψαν τον παππού. Είχε πολλά άσπρα μαλλιά γεμάτα πιτηρίδα, μα την ψαλίδα έκοψε μονάχα σαν κυρία. Γιατί δεν κουρεύτηκες σαν άνδρας, ρε παππού? Τι κόλπα αγιορείτικα που κάνεις που και που? Εγώ ήθελα να κουρευτώ, να γίνω εγώ καράφλας, μα ο τατού κουρέας μου είναι πολύ μαλάκας». Επιρροές Καβάφη και Καβαδία. Λέγεται «Στην προκυμαία, στα βράχια της απόγνωσης του άλλου, δεν έφταιγα, το είπα του δασκάλου. Δεν έφταιγα και πήρα παγωτό και χτένισα με χτένα τον καζό. Με έσπασε η κτένα από τη μέση, δεν χάρηκα και πήγα στο γαμπέλι και βρήκα μια τσουγκράνα από φελό και επιτέλους ψέλισα χελό». Έτσι. Αλληγορικό. Είναι, θα έλεγα, έχει επιρροές Άλφρεντ Τάρσκι με Μοχάμεντ Άλι. Λοιπόν, λέγεται «Ο Αποκλαμός».
Ο αποκλεμός, το έχω ονομάσει, δεν το έχω ονομάσει εγώ δηλαδή, το έχω ονομάσει, θα τον πω τώρα τον ποιητή. Έχει και λίγο χεντάι μέσα, θα το δείτε τώρα σε λίγο, θα το ακούσετε. Πλοκάμια και οδοστρωτήρας η σκέψη της ελεύθερης και παραγκονισμένης θέας της υποκουλτούρας του τότε. Σε ένα παράλληλα γοητευτικό ημισκότινο φωταγωγό που τόση και τόση εσκεμμένα απαρνήθηκαν. Λέω εσκεμμένα γιατί αυτή τη λέξη διάβαζα από μικρός αμούστακος και άδειος από κάθε τι Πανάγιο θεϊκό. Ήρθε όμως η ώρα να χαθώ σε λόγια ανίποτα, χαζά, θα πάω με το μετρό. Υπέροχο, 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 υπέροχο. Είναι ο ποιητής φανφάρας, έτσι, απαγγείλω ποιητή φανφάρα αυτή τη στιγμή. Είναι υπέροχο. Θα ήθελα να συνεχίσω, παρακαλώ, αν είναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένα πάρα πολύ σύντομο ποίημα του Τζίμι Πανούση, mm-hmm. το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, προσέξτε. Όλα τα μουνιά είναι ωραία, εκτός από το δικό της. Έτσι. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εκεί που κάθομαι, ντάμπ, μου έρχονται ποιήματα και στο κεφάλι. Εκεί που κολοβαράω να περάσει η ώρα. Άλλοι βαράνε μήκες, εγώ βαράω ποιήματα. Πραγματικός καλλιτέχνης. Λοιπόν, θέλω να σου διαβάσω τώρα ένα ποίημα από μια ανέκδοτη συλλογή μου, η οποία λέγεται «Μπευκοβελώνες». Μες στο δάσος στο βαθύ κάθονται δύο αετοί. Μες στις μπευκοβελώνες συζητάνε και τα αρχίδια τους τσιμπάνε. Μα κάπου ξαφνικά ακούγονται δυο βοκιτά. Αχ, οι πευκοβελώνες πως πονάνε, μα τα ετόπουλα δε μασάνε. Πευκοβελώνες μες στη νύχτα τη θολή είναι στο έδαφος όλες μαζί. Πάλι καλά που δεν είναι και σκατά. Γεια σου ρε Γιούρβα Πεχταρά. Να σου πω, τώρα είναι βραδιά ποίησης, αλλά δεν μπορώ, πρέπει να σε ρωτήσω. Αυτό με το πουλί σου που δεν πέφτει, πώς είναι? Άστο μου, τώρα μην το συζητάμε τώρα αυτή, γιατί είπαμε είναι βραδιά ποίησης σήμερα. Έχεις δίκιο, μην το κάνουμε τώρα με το πουλί, έχεις δίκιο. Άστο τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε ήδη ακούσει. Θέλω να πω, αν με επιτρέψεις και ένα μικρό ποιηματάκι. Φυσικά. Σε ένα φίλο που τον αγαπά πάρα πολύ, αλλά το αφιερώνω αυτό το ποιηματάκι. Λοιπόν, αν μας ακούει ο Θοδωρής, λοιπόν το αφιερώνω. Ο φίλος ο Χρυσοβαλάντης αφιερώνει στον Θοδωρή. Ο τίτλος του ποιηματος. Το τίτλος του ποιηματος λέγεται «Οδοντίατρος». Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μικρό βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, φυσικά. Να μας χωρίσουν οι ακροάτες σου. Λοιπόν, το μπούτσο μου στο στόμα σου. Με φόρα θα τον πάσω και απ' την πολύ την κάβλα μου τα δόντια θα σου σπάσω. Αυτό θα το πείμα και θα πάει και στον οδοντίατρο μετά. Κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Άρα κάπου γνωστό είναι. Απλώς μου διαφεύγει ποιος καλλιτέχνης το έχει πει. Θα συνεχίσω με ένα δικό μου ποίημα. Το ποίημα λέγεται «Η Χρυσούλα με τα πλατιά ρεβίθια». Ξεκινάω. Ήρθε ο Περικλής, λέτσος μα μερακλής. Βρώμαγε σκορδίλα και έτρωγε πάουζελ λίλα. «Έχεις δουλειά στη γειτονιά?» ρώτησε μια γειτόνισσα που είχε πνίξει τον άντρα της, κακούργα δολοφόνησα. «Ζητάω να αγοράσω μία οκά ρεβίθια, ψέματα δεν σου λέω, στορκίζομαι απ' τα στήθια. Μονάχα η Χρυσούλα έχει αυτό που ψάχνεις, από τσαγάκι του βουνού μέχρι ζάχαρη άχνης. Είναι πλατιά, είναι μακριά, στάζουνε μια αλήθεια.
της Χρυσούλας τα πλατιά ρεβίθια. Ποίηση. Τι είναι η ποίηση? Είπαμε πριν την ποίηση, διάλεμε συνέχεια την ποίηση. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα δεν είναι αυτό που λένε, να πούμε, μαλακίες, είναι ωραία πράγματα. Και πώς λεγόταν ο Ρουφιάνος της Δύσης που έριξε τη Σοβιετική Ένωση. Ο Ρουφιάνος της Δύσης που έριξε τη Σοβιετική Ένωση. Τσατσένκο, από το Τσάτσος. Τσατσένκο. Από το Τσάτσος της Δύσης. Πολύ ποιητικό, πολύ ποιητικό, μ' άρεσε. Σε ποια πόλη, ναι, τα αμπερόμετρα, ξέρεις τα αμπερόμετρα που μετράμε το ρεύμα, βγάζει περίεργο στόδιο. Στο Αμπερντίν. Αχ, αυτό ήταν καλό. Αμπερντίν, ντίνογκ. Είναι σε μία συνεδρίαση των Ελλήνων Συνδέλευσης ο Κόστιζαλ, ο Τζορτ Τζορτζ και ο Κρεπάς. Κάποια στιγμή είναι οι τρεις τους, πλαισιώνονται από διάφορους τρίτους και τέταρτους ρόλους, αλλά αυτή είναι το κύριο κάστα, ας πούμε, του ανεκδότου, και όλοι ψάχνουν να βρουν πού εχάθη ο κύριος Χώρας ώρας τα 600 δισεκατομμύρια κτλ. Ναι. Ο Τζορτ Τζορτζ προσπαθεί εκεί να μυρίσει διάφορα πράγματα, μπας και εξιχνιάσει το μυστήριο της εξιχνίασης του κυρίως ώρα της εξαφάνισης του Τζον Αυλακιώτη. Ο Κώστας λέει κάτι φεμινιστικά, κομμουνιστικά, αριστερά, αλλά ο κύριος Κρεπάς πετάγεται και με περισσότερο θράσος και αδυναμία αναρωτιέται: τελάθηκα, αγχώθηκα. Αυτό ήταν τον έχω, το ευχαριστώ πολύ. Είναι υπέροχο, γελάσαμε εσωτερικά, εσωτερικά γελάσαμε. Εξωτερικά, δεν είναι, ναι, δεν είναι εξωτερικά. Αυτά τα συναισθήματα είναι καταπιεσμένα. Έτσι. Και πρέπει να τα αφήσουμε καταπιεσμένα, έτσι, να μην γελάμε, να μην τελενόμαστε, να μην αγχωνόμαστε, έτσι, να μην τρώμε ριζόγαλο, έτσι, να μην τρώμε παντόφλα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν υποθεί πολύ καιρό πριν, από ανθρώπους πολύ πιο ζεπούς από εμάς. Σιγά σιγά. Έρος, κούρβα. Σουντανόρντα. Έρος, κούρβα, σουντανόρντα, by book. Για μισό λεπτό. Θα το μισό λεπτό. Έλα, άλλαξα θέση γιατί πιάστηκε ο πισινός μου. Σήμερα που είναι βραδιά ποιήσης δεν θα λέω κόλος μου, θα λέω πισινός μου. Δεν μου λες από άλλο, τα λέτε μια σκατούρημα, συγγνώμη. Ναι, φυσικά, φυσικά. Βέβαια, όσο πας εσύ να κάνεις τσίσα, θα πω εγώ ένα πείμα δικό μου. Εντάξει, κλείνω μικρόφωνο και... Ναι, 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 δεν σε κλείνω, είσαι ακόμα στη γραμμή. Όπως καταλαβαίνετε, το κατούρημα είναι και αυτό μια φυσική ανάγκη. Δεν σημαίνει ότι επειδή του ήρθε κατούρημα, κατουράει την ποίηση. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Θα συνεχίσω με ένα ποίημα δικό μου, το οποίο είναι σουρεαλιστικό λίγο, με μεγάλη κατανόηση. Το θυμάμαι απ' έξω βασικά, δεν θα το διαβάσω. Λέγεται «Για μια καινούργια αρχή». Είναι για όλους εμάς οι οποίοι θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο, μια καινούργια ζωή, μια καινούργια αυτά. Λοιπόν, μια καινούργια αρχή. Το βράδυ που καθόμουνα στον ήλιο και λιαζόμουνα, μόνο που δεν σκεφτόμουνα για μια καινούργια αρχή. Το χιόνι αγνομήρισε, σαν να τα νέμα θύμισε, που τη ζωή μου κίνησε για μια καινούργια αρχή. Απεσιοδοξία σου, μες στην αισιοδοξία σου, να μάθεις την αξία σου για μια καινούργια αρχή. Σούλα Χρυσούλα όμορφη, εξαίσια κυρία,
ήσουν για Αντώνη Γιούρβα μας, μα κάποια τραγωδία που έδωσε όμως σε μας αυτή την παρουσία, αυτό το τέλειο άτομο της πίκρας αγωνία, το Γιούρβα, τη θρηλυκή μανία. Ωραία. Τώρα είσαι πιο ανακουφισμένος, πιο εξαλαφρός. Σαν να έχω πάρει φορολάφτιση. Ωραία. Όλο το βράδυ σκέφτομαι αν αξίζει το πένσο. Δεν θα σε πουλάγα ούτε για 100 μυρία πέσο. Αχ, να είχαν λάτσια φούλβια και να σου άγγιζα το φούλβα Σίλβια. Από το τροπέα μέχρι το κόμμα, να ερχόμουν αυθημερών δεν βρήκα τρόπο. Πήρα τον μπράβο και έμεινα έξω από την Νάπολη. Και είπα, η πουτάνα η φουρτούνα δεν με σταματά. Σε κάλεσα στο κινητό και μου έδωσε πρόμπο σιγκαρέτα. Και ύστερα ένωσα μιέρντα. Γιατί να με αποκάλεσε η σινιωρέτα πρόμπο σιγκαρέτα. Πήρα την αυτοστράντα για Φιρέντσε και ούνο ρουφιάνο μου Σφιρέντσε. Ότι με απατάς, ενώ εγώ παραλίγο να τρακάρω στα διόδια της Μπολόνιας. Τόσα διόδια και όλα μου φαίνονται Γολγοθάς. Νάπολη, Ρώμη, Μπολόνια, για σένα. Μου έκοψαν τα φτερά. Με τόσα πολλά... Με τόσα που πλήρωσα, μου έγινε το πουλί σπαγκέτι. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Δεν θα ξεχάσω αυτό το κάτσο που μέσα είναι πάνω στο κοτσάθωρο. Πάντως να ξέρεις και τι του τσεντέρω. Τελείωσε. Ναι. Γιακουμία σέβαστε και ελεηνέ, είσαι ένα μηδενικό μπροστά στον Αντώνη, αιώνια θελέ. Τη σούλα πήρες μακριά από τον Αντώνη, μακάρι να σου κάτσει στο λαιμό το μακαρόνι. Πιστεύω πως ό,τι και να γράψεις αρέσει στις γκόμενες. Το καταλαβαίνουν όμως οι γκόμενες. Δεν είναι απαραίτητο, το καταλαβαίνουν την πράξη όμως. Μερικές το καταλαβαίνουν, φίλε. Αλλά κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Βέβαια, αυτό είναι που λέμε, ρε παιδί μου, το παίζω μορφωμένος έτσι και αυτά για να ρίξω γκόμενα, αυτό εννοείς. Ο ψευτοκουλτουριάρης κοινός. Έτσι, μπράβο μανά μου, να γιάσεις το στόμα σου. Σήμερα ποιητική βραδιά, να γιάσεις το στόμα σου. Οι ζέστες φύγουν και το κορμί υδρώνει. Αχ, Αντώνη, να ξέρεις, η εκπομπή σου με αναστατώνει. Θέλω να δροσιστώ, θέλω να ηρεμήσω. Μα το κυρίως μήνυμα, πώς να εγκαταλείψω. Μια εβδομάδα πέρασε, μα μην ξεχνάς, θυμίσου. Η Ιαπωνία, είμαστε μαζί σου. Τα τρώω. Ναι, τα τρώω. Τα κουκούτσια, την ελιά. Τον πίνω. Ναι, τον πίνω. Το χυμό στο ελαιοτριβείο. Σαν ρόγα από έχρωμη που γνώρισε στην Μύκονο κείνο το καλοκαίρι. Αλλά χωρίς κουκούτσι. Το δάγκωμα δεν έχει δύναμη. Σταματάει στο κουκούτσι. Όνειρο θερμής ημέρας το δόντι να διαλύσει τον καρπό. Να τα καταπιώ. Ναι, να τα καταπιώ. Κι αν ο σωλήνας βρώσης μου φρακάρει, θα πεθάνω. Από ένα μικρό κουκουτσάκι. Όχι, όχι, όχι. Από την γεμισμένη με λάθος πράξη μου. Δεν βλάπτουν τα ελαιοκούκουτσα. Ξεχασμένος και απ' τους αιώνες καταραμένος στα κύματα της Μεσογείου. Στην Αλεξάνδρεια ήμουν κολομπαράς και στα Ιεροσόλυμα προσκυνητής ευλαβής. Και στα Ευρώπας κουρεμένος απ' τους μεγάλους χλεβασμένος. Μα στο Λονδίνο ευτυχής σαν πολιτής των fish and chips. Και τι σημασία έχει, πάντα θα είμαι ο κανένας. Υπέροχο. Όταν γίνεις έξω το βράδυ και έχει φεγγάρι και αστέρια ο καθαρός ουρανός, τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Εγώ πεινάω. Με πιάνει πείνα.
καταλαβαίνω την πείνα σου, τη συμμερίζομαι. Είναι το αρχαιγόνο. Είναι η υπενθύμηση της ύπαρξης, ότι για να υπάρξεις πρέπει να φας. Ο μαλακοδαρμένος Αντώνης Γιουρβαλάκης. Παίζω μονάχος βόλεϊ, ξεβράκωτος, με μία σαγιονάρα. Οι μπάλες μου κουνιούνται πέρα δόθε. Ένα κουνούπι θέλει να τις τσιμπήσει. Το πίσω μου είναι τριχωτό και ιδρωμένο. Στάζει σταδιακά και μου τζουρώνει τα σχέδια του αυθαίρετου που πρόκειται να πουλήσω στον Αλεξάντερ Γιώκοβιτς, γιο του Ανατόλη Γιώκοβιτς και της Όλγας Χαρτομαντζίδου. Το δέρμα μου πονάει. Πονάει από την εξάσκηση, αλλά εγώ συνεχίζω. Δεν σταματώ. Η ζέστη αφόρητη. Αισθάνομαι πως λιώνω. Το δέρμα μου μαλακώνει. Χάνομαι. Είμαι ένας περήφανος μαλακοδαρμένος. Ίσως, Κόνθιο, και ίσως όχι. Ίσως και ναι, ίσως και όχι. Ποιος ξέρει. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ανάβυσσος η περιοχή λίγο πιο έξω από την Αθήνα. Παρασκευή γλυκιά βραδιά, σχεδόν καλοκαιράκι. Και στη Συγκρού κατέβηκα για να βρω τραβελάκι. Η κορή ήταν ψηλή, ξανθιά και με πολλά στολίδια. Αμέσως εγώ σκέφτηκα πως τα έχει ωραία αρχίδια. Και τότε την ερώτηση πόσο θα μου κοστίσει και αν θα τσούξει ο κόλος μου όταν θα με γαμίσει. Αφού τα συμφωνήσαμε, με έμπασε στο σμαρτάκι και εγώ την ετσιμπούκωσα σαν να ήμουν παιδάκι. Στα τέσσερα με έστησε, την παρθενιά μου πήρε, πόνεσα λίγο στην αρχή, βλαστήμησα τον Κάριο που ιδέες όλες μου βάζε και έμπλεξα μα τον Άγιο. Καλύτερα στο σπίτι μου να έβλεπα αγκύρε. Τίποτα δεν απέμεινε στον κόσμο πια για μένα. Όλα βρωμούν τριγύρω μου και φαίνονται χεσμένα. Όλα σκατά γινήκανε και ο βίος ο δικός μου σκατά εγέννηκε κι αυτός σκατά όλου του κόσμου. Εκπληκτικό ποίημα από το Λείψανο, το σάψαλο της εκπομπή μας, τον Τζορτζ Τζορτζ. Και ο Φίνες 29 προσθέτει στο ποίημα σκατά του Τζορτζ Τζορτζ: σκατά να φας, σκατά να πιεις, σκατά να πά να χέσεις, απ' τα σκατά να γεννηθείς, μες στα σκατά να πέσεις. Μόνο σκατά φυτρώνουνε στον τόπο αυτόν τον Άγιο. Όλοι χεσμένοι είμαστε σκατά εις το τετράγωνον. Τζορτζ Τζορτζ μου ήταν μια αποτυχία αυτό το ποίημα. Πραγματικά μη το ξαναπείς, σβήστο κιόλας όπως είναι. Πάρε πίσω, κάνε delete αυτό, γιατί δεν είναι καλό το ποίημα. Ρίχνεις, υποβαθμίζεις τον εαυτό σου. Εμείς ξέρουμε τον Τζορτζ Τζορτζ, τον ποιητή του ποίηματος του σκατού. Μη μας βγάζεις δίστιχα τα οποία δεν είναι της ίδιας ποιότητας και αξίας με αυτά τα οποία έχεις προαναφέρει, αγάπη μου. Ο υπερπροστατευτικός από την Παρδαλή Ροδέλα. Σαν την κλανιά στο έντερο, σ' έχω και σε φυλάσω και τρέμω από το φόβο μου, μην κλάσω και σε χάσω. Κάνε καλά ο άνθρωπος. Τι, για πες μου, πόσο χρονών ξεκίνησες να γράφεις? 17. Το πρώτο σου ποίημα ήταν εμπνευσμένο από γκόμενο, από χτύπη, από γκόμενο. Σχολείο. Όχι, βασικά ήταν κάποιος που μου άρεσε εμένα. Και επειδή εγώ ήμουν μικρή, αυτός ήταν πάνω από 25. Μου ρίξε χιλόπιτα, λογικό, εντάξει. Και εσύ επικράθηκες, να φανταστώ, στεναχωρήθηκες. Ναι, και ξέρεις, όταν γουστάρεις κάποιον πολύ, εγώ τους έβρισκα όλο παντρεμένους και τους γούσταρα. Και όταν μάθανα ότι ήταν παντρεμένος, μου ερχόταν λίγο, ξέρεις, βάρβαρο, απότομο. Και σταμάταγα. Αχ, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Και εγώ ήταν... Ο πρώτος μέρος ήταν ο Πασχάλης.
Η πρώτη μου δηλαδή επαφή με τον έργο ήταν ο Πασχάλης. Και τον παντρεύτηκα. Υπέροχα. Δεν ξέρω αν έκανα μαλακία. Έχεις γράψει, έχεις γράψει ποίημα για τον Πασχάλη? Όχι. Μένα το κανονικό μου μεράκι, ρε παιδί μου, η κανονική μου, πώς θα το πω τώρα, αυτό που μου βγαίνει αυθόρμητα είναι το θέατρο. Δηλαδή, αν με δεις να παίζω θέατρο, δεν ξέρω αν λέω αλήθεια ή όχι. Εσύ προσπαθείς, είσαι ένα βουγιουκλάκι wannabe, πιστεύω. Ευχαριστώ. Δηλαδή, ξέρεις, Λευτέρη, θα λες Πασχάλη. Όχι, να σου ξυρίσω, θέλω μόνο τη Μασχάλη. Καμία δεν θέλω. Είμαι η Αντωνία. Δεν είμαι ούτε η Αλίκη Μπουλουκλάκη, ούτε η Τζέννη Καρέζη, ούτε καμία. Είμαι η Αντωνία. Αυτή είμαι εγώ. Είσαι η απλή Αντωνία του λαού. Το λουλουδάκι, Μπαϊντόνα Βελικόβα. Ναι. Όταν είσαι. Ξεκινά. Ναι, ναι. Λουλουδάκι μικρό, κρινάκι. Πάντα στέκεις εκεί, μέσα στην αυλή. Πίσω από τους θάμνους ζητάς λίγο φως. Μα στο φως θα φανεί η ομορφιά σου. Και ο κόσμος κακός. Θα τσακίσεις, θα κλάψεις. Μέσα στη σιωπή σου, μα τα δάκρυά σου κανείς δεν θα δει. Υπέροχο. Εγώ το έγραψα. Εσύ, μόνη, δεν το έχεις πάρει από κάπου, έτσι, σίγουρα. Όχι, όχι, εγώ το έγραψα. Εγώ γράφω καλά. Καλά γράφω. Αυτό. Καλά. Όχι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σου μπροστά στους πήρες που γράφουν τέλεια, εγώ γράφω καλά για να καταλάβεις. Εμονή με τη μορφή σου, εμονή με το κορμί σου, έχω πάθει εγώ μαζί σου και ζητάω το κορμί σου. Έλα απόψε να σου δείξω την Ανατολή, αγάπη τι θα πει. Τα ρούχα σου στο πάτωμα σαν κουβαράκι θέλω να τα δω. Και σένα να έχω πλάι μου. Γιάννα. Περίμενε, και σένα να έχω πλάι μου. Και στην ερωτική βραδιά μαζί σου να χαθώ. Μαζί σου απόψε να χαθώ. Πω, πω. Πολύ σεξουαλικό, πολύ ωραίο, ατμοσφαιρικό. Γράφω. Για θύμισέ μου πώς ξεκινάει το ποίημα. Ποιο? Αυτό που πες τώρα το τελευταίο, πώς ξεκινάει. Θα λεπτό να το διαβάσω γιατί το έχουμε. Εμονή με τη μορφή σου, εμονή με το κορμί σου. Το γράφω γιατί μετά θα το ξεχάσω, καταλαβαίνεις. Ρε εσύ, εγώ ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, τι άκουσα πριν που είπες. Εμονή με το κορμί σου, εμονή με το μουνί σου. Αλλά δεν το είπες, το άκουσα εγώ λάθος. Εμονή με το κορμί σου, περίμενε. Εμονή με τη μορφή σου, εμονή με το κορμί σου. Έχω πάθει εγώ μαζί σου. Και ζητάω τη μορφή σου. Και έχω γράψει και ένα άλλο τώρα, λέω, το έχω γράψει αυτό. Έχω γράψει και πάνω τώρα για να το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Τα χέρια σου διαβάτε, απόψε θέλω να γίνω στο κορμί μου. Συγγνώμη, τα χέρια σου πρέπει να γίνουν χατζιαβάτες. Τι, δεν την κατάλαβα. Διαβάτες. Διαβάτες, συγγνώμη. Απόψε στο κορμί μου. Τη νύχτα μου νόημα να δώσεις και μέσα μου να λιώσεις. Μέσα μου να τελειώσεις, δηλαδή να μείνει έγκυος η γυναίκα. Διαβάτες απόψε, θέλω να γίνω στο κορμί μου. Τα χέρια σου, τα χέρια μου, τα χέρια σου μπλεχτήκανε, καλή μου. Ναι, αυτό. Τα χέρια σου διαβάτες απόψε, θέλω να γίνω στο κορμί μου. Στη νύχτα μου νόημα να δώσεις και μέσα μου να λιώσεις. Να τελειώσεις, αυτό που είπα εγώ, αλλά το λες εσύ πιο ωραία. Πιο γενικά, ναι. Να λιώσεις, πάει πιο καλά. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Τα δύο σου χείλη θέλω να με φιλούν και τα όνειρά μου ξανά να γεννηθούν. Τώρα τα γράφω αυτά. Μιλάμε, είναι ποίηματα του κόλλου, της στιγμής. Ρε εσύ, να σου πω τώρα. Δεν είναι λίγο... περίμενε, μωρή, γιατί να πούμε, γιατί νομίζω λίγο αυτό το τελευταίο ποίημα είχε ένα είδος υπερβολής προς το τέλος. Δηλαδή, μετά το πείδημα θα δώσει νέα ζωή, νέα... Δεν το καταλαβαίνω. Άκου να πεις, άκου να πεις. Ναι, ναι, ακούω. Δεν κατάλαβες εσύ. Εγώ κατάλαβα, νομίζω η υπερβολή στο τέλος, που λες ότι τα δύο φίλοι μου με τα χείλη σου να με φιλήσεις. Είναι νέα ζωή, βρε. Νέα ζωή είναι το παιδί.
Γεια και χαρά σου Γιούρβα. Δεν είμαι τραβεστή. Είμαι ο Αθανάσιος με χάρη περισσή. Μάλιστα. Η Αντωνία πέρασε τον Αθανάσιο και για τραβεστή. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα στην ποιητική βραδιά? Αυτά παθαίνεις. Άμα περνάς τον Αθανάσιο και για τραβεστή θα καίγεσαι. Στην κόλαση. Δεν κατάλαβα την Αθανάσιο και. Δεν το κατάλαβα αυτό. Παγγείλω ένα έργο ενός παλαιού μου καθηγητή από ωραία. Το Λύκειο, ο οποίος είναι γνωστός στους ποιητικούς κύκλους της πόλης. Πολύ ωραία. Το ποίημα λέγεται «Σόλωνος Διαθήκη». «Σόλωνος Διαθήκη», απαγγέλει ο Αθανάσιος Χ. Αντωνία, παρακαλώ να παραμείνουμε σιωπηλοί, γιατί, γιατί γράφει το μηχάνημα, εντάξει. Ναι. Έχω μισό λεπτό για να φτύσει, να καθαρίσει το λαιμό του. Λοιπόν. Κάτσε να δείξω εδώ. Λοιπόν, εντάξει, δείξαμε, φτύσαμε, Αθανάσιος Χ, ποίηση. Αν θα σας πάρω έναν έναν χωριστά, σαν γάτες περπατάτε μες στην πόλη, όλα πια εσείς τα ξέρετε καλά, στη τσέπη σας χορεύει η γνώση όλη, κι αν θα σας πάρω όλους μαζί, ούτε γνωρίζετε που πάτε, τι ζητάτε. Σαν κούφιοι περιφέρεστε πολύ και περισσή αυθάδια ξερενάτε. Τα αρχίδια μου, για να σου το πω έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Τελικά το αυγό γράφεται με β ή με ε? Το αυγό γράφεται με ε, στα νεοελληνικά γράφεται με β. Είσαι σίγουρη? Λοιπόν, ανάποδα. Λογικά ναι. Αφού το... ανάποδα όχι, δεν θα αποκλείεται. Αυγό πώς γράφτε στα αρχαία? Είσαι σίγουρη? Στα αρχαία λέω, στα... Κοίτα που ξέχασα ρε παιδί μου. Είσαι σίγουρη? Με β' δεν γράφτε το αυγό. Με ε δεν γράφτε το αυγό. Είσαι σίγουρη? Όχι, αλλά έτσι πιστεύω. Εγώ με ε το γράφω βασικά. Δεν είσαι σίγουρη? Αυγό. Με β. Είσαι σίγουρη? Ναι, είμαι σίγουρη, γιατί τα βλέπω πως το γράφουν πάνω στα πράγματα που αγοράζω. Αφού είσαι σίγουρη, μπορούμε να συνεχίσουμε. Εσύ το γράψεις αυτό, ε? Για... μην διακόπτεις. Είμαστε όλοι για το κούτσο. Λοιπόν. Δεν είναι χλεπασμός, βρε. Ποιητική αηδία ήταν, ε? Έφυγα και σε... στο είχα ξαναπεί. Μη φύγω και μιλάτε για πούτσους και μουνιά και ψηλιά. Και φεύγω και με το πρώτο πράγμα που ακούω στα αρχίδια μας. Στα αρχίδια μου, για να σου το πω έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου βρε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό έλειψα και έκανε στην εκπομπή μπουρδέλο. Έλα βρε Αντώνη. Ένα λεπτό περιπτέρα, βούλιαζε στα βαθιά νερά. Ξημίσω στη πήρα με την κυρία μου. Μιλήσαμε για έρωτα, μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Ο Μπούκο με κάνουν βασιλέ τα παιδιά. Οι λέξεις, άκου να δεις, οι λέξεις είναι ένα τίποτα. Οι παρομοιώσεις που άκουσα εδώ πέρα με ανταλλαγή λέξεων σημαίνουν πολλά. Σαν τη σταγόνα του νερού, έτσι είναι και η πίστη. Ωφέλη δίνει στην ψυχή και στα πουλιά τα ύψη. Εκεί που ανασένουμε, βαριά λιποθυμούμε. Εκεί και ο Πανάγαθος μας λέει πως μπορούμε. Με μια μικρή σταλαματιά, μιας προσευχής ελπίδα, πάλι ορθώνεται η ψυχή. Θεέ, για τη φροντίδα σου ευγνωμονώ την είδα. Να το κάνω εγώ, κύριε Μένιο. Αν λέω ένα σωρό, Αντώνης Γυρβαλάκης, Εθνικός Πειραιός. Αντώνης. Εντάξει. Ο Μένιος μιλάει πιο διαφορετικά από μένα. Ναι, το ξέρω, ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ να λειτουργήσω ακόμα τον κύριο Μένιο. Δεν μπορώ. Είναι λίγο κομπλάρι λίγο τους ακροατές ο κύριος Μένιος. Είναι λίγο... δεν μπορώ να παίρνω εύκολα. Έχω πάρει και τα έχω χρειαστεί λίγο και γι' αυτό αποφεύγω να πάρω, να πω την αλήθεια. Το καταλαβαίνω, κυρία Μαριάν. Να μην φοβάστε. Ο Μένιος είναι ένας γλυκός. Δεν είναι κάτι. Άμα σας πάρει με καλό μάτι μετά και δει ότι είστε καλός άνθρωπος. Ναι, βραδιά ποιήσεις εκεί. Ναι, είναι η βραδιά ποίησης. Μπορώ να σας περιγράψω, να σας απαγγείλω ένα ποίημα. Χωρούσε σεξι ντεκολτέ ένα πρωί του Μάρτη,
τον Πούτσο μου έκανα λευγέ και έβαλα Τετάρτη. Μου είπε, σ' αρέσει ποιήση, Ρίτσος Κάλβος και Δάλλας. Σου είπα, έχω αρχίδια εγγύηση, χοντρά σε σχήμα μπάλας. Με λένε πυροδέλαρχο, συστήθηκα συντόμως. Μου λες, με λένε αρίσταρχο και είμαι οικοδόμος. Έχετε ωραίο όνομα. Αχ, εγώ πού θα βρω μια γυναίκα, μια κοπέλα έτσι του Θεού, καλή. Τι να σας πω κι εγώ, αγόρια έχω. Μακάρι να είχα κορίτσι μεγάλο, δηλαδή να σας το δώσω, αλλά δεν έχω, τι να κάνω. Αχ, καλή μου Μαριάνθη, πώς σε έχω βάλει στην καρδιά μου από αυτή τη στιγμή που θες να με κάνεις γαμπρό σου. Εντάξει, τώρα αν ένα από τα αγόρια σου. Αλλά εγώ δεν είμαι. Όχι, ναι. Δέδικε μεν ασελάνα και πλειάδες μέσε δε, νύκτες πάρα δέρχε τώρα, εγώ δε μόνα κατέβδω. Και από αυτό το ποίημα, Αντώνη, οι σύγχρονοι φυσικοί και αστρονόμοι του Πανεπιστημίου του Τέξας, με εξελιγμένο αστρονομικό λογισμικό, χρονολόγησαν ότι στους πρώτους μήνες πιθανώς του 570 π.Χ. τότε το έγραψε η ποιήτρια Σαπφό. Πάρα πολύ καλό. Μένα τις θέσεις των αστεριών από το ποίημα που έχει διασωθεί. Δεν είναι φοβερό, παιδιά. Είναι εκπληκτικό πραγματικά. Πάρα πολύ καλό. Βέβαια, δεν ξέρω αν κατάλαβες, Αντώνη. Τα αρχαία τα κατάλαβες, Μαριάνθη. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα λέξη. Ειλικρινά, επειδή δεν ακούγεται καλά, δεν κατάλαβα λέξη, αλλά μου άρεσε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ποιητής, Μπουκ? Εγώ. Ο Μπουκ, πολύ ωραία. Δεν αγαπημένος ούτε τίποτα. Αντωνία, ποια είναι η αγαπημένη σου ποιήτρια ή ποιητής, αν έχεις κάποιον συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο? Ναι, ναι. Μένα μου αρέσει ο Καβάφης πολύ. Ο Καφάσης, ναι. Ο Σεφέρης, Φύσης Ανφούς, που ήταν και λεσβία. Καφάσης, Σεφερλής λοιπόν, πολύ ωραία. Πίτσος Ποπ φαντάζομαι. Σεφέρης. Σεφέρης και λέω Σεφερλής. Γιατί και ο Σεφερλής είχε βγάλει μια ποιητική επιλογή, εγώ νομίζω έλεγες γι' αυτό. Ήταν καλή και αυτή, είχε πλάκα, είχε φάση. Ήτανε... Πολύ καλό, πολύ καλό, ναι. Κομική. Και θυμάμαι και ποίημα του Σορφελή, να σας το πω. Για πες το. Εγώ θέλω να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Όμως το βρωμό σωγό σου δεν με θέλει σύζυγό σου. Όσο για τον αδερφό σου, το την έχω εγώ στη μένη. Και έχω μάθει που μένει και θα πάει τη χρονιά του. Το είχε πει και είχα πεθάνει στη γέλια. Και πετάει τη μία ανήτα και λέει: μα δεν πάει, πάει, δεν πάει. Λέει: το ξύλο θα το φάει. Φοβερό, φοβερό αστείο. Πολύ φοβερό. Ελαιοκούκουτσα. Τα τρώω, ναι τα τρώω. Τα κουκούτσια από την ελιά. Το πίνω, ναι το πίνω. Γαμώ το κέρατό μου, ένα πείμα δεν μπορώ να πω. Πες το, πες το. Πες το πείμα, πες το. Μα μπήκε η Αντωνία και με διέκοψε. Πεσάρι. Πες το. Ελαιοκούκουτσα. Τα τρώω. Να σου πω, μη μου κάνεις μουμού και μου. Άσε με να πω το ποίημα να το ακούσει η κυρία Μαριάνθη. Ναι. Ευχαριστώ. Ελαιοκούκουτσα. Τα τρώω. Ναι, τα τρώω. Τα κουκούτσια την ελιά. Τον πίνω. Ναι, τον πίνω. Το χυμό στο ελαιοτριβείο. Σαν ρόγα από έχρωμη που γνώρισα στη Μύκονο κείνο το καλοκαίρι. Αλλά χωρίς κουκούτσι. Το δάγκωμα δεν έχει δύναμη. Σταματάει στο κουκούτσι. Όνειρο θερινής ημέρας το δόντι να διαλύσει τον καρπό. Να το καταπιώ. Ναι, να τα καταπιώ. Κι αν ο σωλήνας βρώσης μου φράξει, θα πεθάνω. Από ένα μικρό κουκουτσάκι. Όχι. Από την γεμισμένη με λάθος πράξη μου. Γιατί δεν βλάπτουν τα ελαιοκουκουτσάκια. Κέρδισα γιουργοσακάκι, δίπλο σταυροκουμποτό.
στην ποιητική βραδιά του Γιούρβα. Ευχαριστώ πολύ αγάπες, ευχαριστώ πολύ για σήμερα, ποιητική βραδιά, ίσως να γίνει και ποιητική βραδιά πάλι στο μέλλον. Φορνάω, καληνύχτα.